Έλα να πάμε στο νησί, επεισόδιο 6. Και εντάξει, ναι, δεν μπερδευτήκατε, δεν έπαθε κάτι φωνή του Γιώργου, δεν άλλαξε. Απλά αλλάξαμε λίγο, παρουσιάζω λίγο εγώ για σήμερα, θα το υποστείτε γι' αυτό. Αλλά δεν σας άφησα έτσι, γιατί έχουμε κάποιον να τον αντικαταστήσει για σήμερα. Θα καλωσορίσω εγώ τον Σάβη. Καλησπέρα, Σάβη. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δηλώσω ότι έπρεπε κάποια στιγμή το κατεστημένο της Liverpool να σταματήσει αυτή την εκπομπή. Αυτό. τι οπαδός όμως, πρέπει να πεις και τι ομάδα είσαι για να μπει αυτό. Manchester United είναι η ομάδα και που στερίζω προσωπικά. Δεν υπάρχει κάποια έχθρα με τη Liverpool προς Θεού. Απλά έχοντας φάσει την τέταρτη πλέον αγωνιστική και αφού ολοκληρώθηκε και αυτή η αγωνιστική, νομίζω πως πρέπει να έχουμε έτσι μια πιο σφαιρική άποψη για όλες τις ομάδες. Πολύ σωστά. Θα συμφωνήσω ότι εντάξει, μας παίρνει και μας λίγο η ορμή, ας πούμε, πάνω από τη Liverpool και δεν θα το αρνηθώ, παιδί μου. Αλλά εντάξει, καλό είναι να ακούσουμε και έναν οπαδό της United, ειδικά της United θα πω, γιατί σίγουρα είναι μια χρονιά που ήδη ξεκινήσαν τα σκαμπανεβάσματα, αλλά φαίνεται ίσως να μπαίνει στο σωστό δρόμο. Θα δούμε. Ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά να σχολιάσουμε τι έγινε σε αυτή την αγωνιστική, που εντάξει, δεν γίνανε τόσες εκπλήξεις. Ναι, δεν έγινε κάτι τόσο τρομερό από θέμα εκπλήξεων. Όχι, έκπληξη δεν είχαμε μεγάλη, η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό, αλλά ότι γίνανε πραγματάκια γίνανε και ευτυχώς δηλαδή για να έχουμε και εμείς να λέμε να βγάζουμε ψωμάκι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Εγώ θα ξεκινήσω από το Manchester City Crystal Palace για έναν λόγο και μόνο λόγω της δυναμικής που έχει η Palace. Ήμασταν πάλι στο ίδιο έργο θεατές με τη City, με τους πολίτες να μένουν πίσω. Και ξανά να δείχνουν ότι αυτό δεν παίζει κανέναν απολύτως λόγο και βάλανε πάλι 4 γκολ σε φάση ότι εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αν κερδίζεις, αν είσαι μπροστά. Εγώ θα κερδίσω γιατί ο Πεπ πραγματικά έχει φτιάξει υπερομάδα. Δεν νομίζω διαφωνεί κανένας. Μετά το αυτογκολ του Stones και στη συνέχεια ένα ακόμα γκολ από την Crystal Palace, κατάφερε η City με μια πολύ ωραία ενέργεια του Bernardo Silva που πέρασε τους πάντες και απλά έβαλε γκολ και το Haaland να κάνει hat-trick. Να ξαναβγεί μπροστά. Θέλω να μου πεις λίγο πώς φάνηκε σε ένα αυτό παιχνίδι και αυτή η εμφάνιση από τη City. Ακριβώς. Γενικά η City πλέον πιστεύω ότι έχει περάσει σε ένα άλλο τελείως mentality του τύπου παίξτε όσο παίξετε, όταν εγώ θέλω να παίξω καλά και να σοβαρευτώ δεν μπορεί να με κερδίσει κανένας. Είτε αυτό το κάνει για ένα ημίχρονο, είτε αυτό το κάνει για ένα μισάωρο. Οι παίκτες του Pep πραγματικά δείχνουν ότι όταν θέλουν μπορούν να κάνουν αυτό που λέμε απάδες στο γήπεδο και να είναι σοβαροί τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά. Το απέδειξε και με το Newcastle την προηγούμενη αγωνιστική που κατάφερε για πλάκα να γυρίσει το αποτέλεσμα και δεν έφυγε βεβαίως με τη νίκη. Πόσο μάλλον τώρα που ήταν 0-2 στο ημίχρονο και μέσα σε ένα ολόκληρο ημίχρονο κατάφερε να βάλει 4 γκολ στην Crystal Palace. Η οποία Crystal Palace προσωπικά μέχρι στιγμής με έχει ενθουσιάσει όσον αφορά την οτροπία που έχει στα παιχνίδια ο Βιερά, ο προπονητής. Συμφωνώ. Μπαίνει στα παιχνίδια όχι με αυτή τη αμυντική νοοτροπία που είχε στις προηγούμενες χρονιές, αλλά θέλοντας να παίξει ποδόσφαιρο και να είναι λίγο πιο επιθετική ακόμα και σε μεγάλες ομάδες όπως η Manchester City. Αυτό ακριβώς. Είδαμε κιόλας την Crystal Palace, την έχουμε δει ήδη να είναι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που εντάξει, φαίνεται ότι έχει αλλάξει κάποια πράγματα, έτσι ακριβώς όπως το είπες. Που επίσης βέβαια φάνηκε η απουσία του Ζαχά, έτσι, με τραυματίας. Δηλαδή, αν περιμένεις από κάποιον να βάλει γκολ στην Crystal Palace, είναι αυτός ο άνθρωπος. Αλλά και πάλι δεν νομίζω πλέον αυτός ο Haaland να σταματιέται. Δηλαδή, έχει αρχίσει. Το λέγαμε από την αρχή ότι εντάξει, θα είναι απίστευτος, ναι, αλλά πάντα υπάρχει αυτό ότι νέο πρωτάθλημα πρέπει να προσαρμοστείς. Όχι, είναι 22 χρονών και πετάει hat-trick έτσι. Δεν ξέρω, είναι απίστευτο αυτό που κάνει. Ο Haaland πιστεύω ότι οι περισσότεροι καταλάβαμε μόλις έγινε μεταγραφή ότι είναι αυτό το κομματάκι στο puzzle στο οποίο έλειπε από τη City ένα καθαρό εννιάρι. Όχι δεν έβαζε γκολ, το αντίθετο, αλλά το να έχει έτσι ένα καθαρό αιμο φόρ στην περιοχή να μετουσιώνει όλες τις πάσεις από τον De Bruyne, τον Bernardo Silva, από όλους τους θετικογενείς μέσα που έχει η City είναι αυτό κάτι κλικ που θα τους δώσει σε όλο το πρωτάθλημα φέτος. Αυτό ακριβώς. Επίσης η Palace έχει παίξει φέτος στα πρώτα 4 μάτς
τρία πολύ δύσκολα παιχνίδια. Με την Arsenal, που μέχρι στιγμής μοιάζει άτρωτη. Με την City και έχει παίξει και με τη Liverpool στο Anfield. Έχει ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Το οποίο δείχνει ότι άμα συνεχίσει τουλάχιστον με αυτό το πρόσωπο, μπορεί η συνέχεια της χρονιάς να είναι πολύ διαφορετική για εκείνη. Ας πάμε λοιπόν στην Arsenal σιγά σιγά, μιας και είπες ότι μοιάζει άτρωτη, μου άρεσε έτσι πως το έθεσες. Κέρδισε πάλι την Fulham, έγινε ανατροπή ξανά, που η Fulham είναι πάλι ίσως, όχι ίσως, είναι σίγουρα η καλύτερη από τις ομάδες που ανέβηκαν. Φαίνεται στο γήπεδο σίγουρα. Ο Μίτροβιτς είναι πολύ πολύ διαφορετικός από την τελευταία φορά που ανέβηκε πρόπερση στην Premier, καμία σχέση. Αλλά ξανά η Arsenal φάνηκε ότι μπορεί και να γυρίσει το σκορ, γιατί δεν το είχαμε δει μέχρι στιγμής αυτό. Μπορεί ο Ζεσούς πάλι να μην, που εντάξει εγώ τον εκφιάζω σε κάθε εκπομπή, έχει ξεφύγει αυτό το πράγμα, οκ. Okay. Αλλά μπορεί να μην... Βάζεις το fantasy, πες αλήθεια έτσι. Ναι, εννοείται, στο fantasy χωρίς το Ζεσούς δεν κατεβαίνεις. Αλλά βλέπουμε ότι ξανά ο Έντεγκαρντ σκοράρει, συνεχίζει δηλαδή τη φόρμα που είχε και στο προηγούμενο παιχνίδι. Και αυτό η Arsenal, όπως είπες και εσύ, μοιάζει άτρωτη. Είναι όμως, πώς το βλέπεις εσύ, γιατί είχε πολύ εύκολο πρόγραμμα μέχρι στιγμής. Ακριβώς αυτό πήγα να πω, ότι είχε εύκολο πρόγραμμα. Σε γενικές γραμμές, όσο εύκολο μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα στην Αγγλία. Ωστόσο, κατάφερε και στην έδρα της, ενώ δέχτηκε ένα γκολ ερασιτεχνικό, κατά τη γνώμη μου. Κατάφερε μέσα ένα μισάωρο να γυρίσει το παιχνίδι, να κρατήσει αυτή την ηρεμία που έχει η ομάδα στον κόσμο της και τον ενθουσιασμό με το κλασικό 4x4. Έχει το απόλυτο. Και πραγματικά εγώ έχω μείνει έκπληκτος, όχι όσον αφορά ότι δεν είναι καλός παίκτης, ο Odegaard, ο οποίος έχει γίνει αρχηγός και έχει πραγματικά αναλάβει ηγετικά καθήκοντα μέχρι στιγμής τουλάχιστον στους κανονιέριδες. Και έχει πραγματικά δείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος του για να είναι ηγέτης της Arsenal. Θα συμφωνήσω. Είδαμε και τον Σάκα να κάνει μια assist πλέον που μέχρι στιγμής δεν τον έχει πάει τόσο καλά η αρχή της σεζόν. Mm-hmm. Όλοι ξέρουμε το δυναμικό που έχει ο Σάκα. Αλλά αυτό πραγματικά μπορεί και έχει και το Μαρτινέλι πάλι κάνει τρομερά πράγματα στο γήπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει το ποιόν, φαίνεται ότι η Arsenal μπορεί να είναι εύκολο το πρόγραμμα της μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα δυσκολευτεί στα πιο δύσκολα παιχνίδια που έπονται. Αυτό πιστεύω εγώ, αλλά θα δείξει πορεία γιατί ποτέ δεν ξέρει. Ακριβώς. Έχει ανταπεξέλθει πλήρως μέχρι στιγμής σε αυτό που έπρεπε. Έχει πολύ καλό διαφορά στα γκολ, έχει 13 σε 4 παιχνίδια. Και όσο έχει συστάξει νεαρούς ποδοσφαιριστές με θέληση και υπάρχει και καλό κλίμα στους οπαδούς, πιστεύω ότι φέτος πραγματικά μπορεί να κάνει μια πολύ καλή χρονιά με τον Αρτέτα στον πάγκο. Θα συμφωνήσω. Και νομίζω ότι την καλύψαμε την Arsenal, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο πέρα από αυτό να σχολιάσουμε. Θα πάω λίγο στη Liverpool που πάλι δεν θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Απλά είδαμε ότι ακριβώς όσα γκολ δεν είχε βάλει στα πρώτα παιχνίδια, τα έβαλε όλα μαζί στην πόρτα. Τα έβαλε όλα μαζί, ναι. Ισοφάρισε το ρεκόρ με τα περισσότερα τέρματα, οκ. Okay. Απλά η Bournemouth είναι η ομάδα που έχει δεχτεί τα περισσότερα γκολ σίγουρα πλέον, αλλά είναι και από τις χειρότερες άμυνες. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν περιμέναμε τη νίκη της Liverpool. Αν δεν έκανε και εδώ νίκη, θα μιλάγαμε μετά για σοβαρά πράγματα. Ότι μάλλον έχει πολύ δύσκολα φέτος, αλλά κατάφερε και ξέσπασε σίγουρα. Είδαμε, όπως είπες και για το fantasy, πριν σου δώσω το λόγο να μου πεις και σε ένα σχόλιο, ότι όσοι ασχολείστε, παιδιά, ναι, παιδιά, 9 γκολ και ο Σαλάχ κυριολεκτικά δεν έκανε τίποτα. Σε 9 γκολ. Νομίζω ότι assist δεν έβγαλε, δεν ξέρω. Ούτε assist. Ναι. Ο Τσιμίκας έκανε 2 assist, ας πούμε, την αλλαγή στον Ρόμπερτσον και ο Σαλάχ τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Δεν ξέρω, ναι, βάλανε όλοι γκολ. Φιρμίνο έκανε το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει. Ποτέ, ξέρω εγώ. Ακριβώς. Οπότε, ναι, πώς το είδες εσύ? Ναι, πιστεύω ότι η Liverpool αυτό έβγαλε αυτόν τον εγωισμό που λέμε μετά την ήττα στο Derby από τη Manchester United. Ξέσπασε αυτό που λέμε πάνω στην Bournemouth. Η οποία, όντως, κακά τα ψέματα πλέον έχει, στα πρώτα παιχνίδια τουλάχιστον, έχει προσαστεί αρκετά καθόλου των περιστάσεων. Ωστόσο, επειδή δεν μου αρέσει να λέω μεγάλα λόγια και είναι πολύ νωρίς ακόμα, ειδικά στο αγγλικό πρωτάθλημα. Τα 3 από τα 4 παιχνίδια της Bournemouth είναι απέναντι στη Liverpool, την Arsenal και τη City. Δηλαδή έχει κάνει ήττες οι οποίες είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μπορεί να είναι μεγάλες, με 4-0, με 3-0, ακόμα και με το κοφαντικό 9-0 τώρα. Αλλά η Bournemouth περιμένει πόντους από τα παιχνίδια με τις ομάδες που είναι λίγο στα μέτρα της.
Ωστόσο, μένει να δούμε αυτό, αν είναι απλά η αρχή της χρονιάς και δεν είναι ακόμα 100% έτοιμη, ή δεν θα μπορεί να κοντράρει ούτε τις ομάδες με τις οποίες φαντάζομαι θα παλέψει για προβάσμα, γιατί αυτός που ήταν ο στόχος της, να μείνει στην κατηγορία φέτος. Δεν νομίζω ότι μπορεί το κάτι παραπάνω. Αυτό. Συμφωνώ απολύτως. Είχε τρομερά δύσκολο πρόγραμμα. Εντάξει, δεν είναι ότι βλέπουμε μόνο τις νίκες των μεγάλων ομάδων και τα ξεσπάσματα όλα αυτά. Οπότε μένει να δούμε και όταν το πρόγραμμα θα γίνει λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο βατό, αν θα καταφέρει να διεκδικήσει κάτι και η Μπόρνμουθ φέτος. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό δεν είχε και την ευκαιρία να το κάνει. Δεν έχει προλάβει. Το μοναδικό μάτς το οποίο ήταν στα μέτρη το κέρδισε στην πρεμιέρα με την Άστον Βίλα. Οπότε πιστεύω ότι μπορούμε να του δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ακριβώς. Να καταλήξουμε. Θα πάμε τώρα. Θέλω να πάω τώρα στα δικά σου τα χωράφια. Δεν θα αρχίσω εγώ το σχόλιο για μένα. Southampton, Manchester United 0-1. Άλλη μια νίκη, άλλο ένα τρίποντο. Απλά θα το αφήσω όλο πάνω σου για αρχή να δω πώς θα το προσεγγίσεις. Θέλω να μου πεις πώς σου φάνηκε η ομάδα αυτή τη φορά στην αγωνιστή. Επειδή δεν είδα πολλά παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο, ήταν μόνο τρία. Ένα από αυτά ήταν της Manchester. Ναι. Δεν έπαιξε η United όπως θα περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή αυτή την ορμή που λέμε μετά από το derby. Υπήρχε έτσι ένας ενθουσιασμός και καλό κλίμα ανάμεσα στους παίκτες. Αλλά πήρε τη νίκη που είναι το σημαντικότερο. Δηλαδή έδειξε το χαρακτήρα, κατάφερε να πάρει τους πόντους. Γιατί πολλές φορές η United, ξέρεις, παθαίνει αυτά τα track που λέμε που τρώει κανένα γκολ στο 90. Τα περίεργα. Ακριβώς. Κράτησε τη νίκη. Έπαιξε ο Καζεμίρο, έκανε τον ντεμπούτο του. Και πιστεύω ότι σιγά σιγά η United μπορεί να παίξει πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από αυτό που παίζει τώρα. Εξάλλου, τον Χαγκ δεν ήρθε φέτος για να δώσει πρωτάθλημα στη United. Ήρθε να ξεκινήσει μια νέα εποχή, ας πούμε, ενός rebuilding, το οποίο σταδιακά θα αποδώσει καρπούς. Είτε είναι από μεταγραφές, είτε είναι από κύπελα. Σίγουρα θα υπάρχουν πολλά κακά αποτελέσματα στη χρονιά, όπως τα πρώτα δύο, με την Brighton και την Bradford, τα οποία ήταν πραγματικά απογοητευτικά. Και μένει να δούμε αυτό, αν θα καταφέρει να ισορροπήσει αυτό που θέλει να πετύχει, το μοντέλο που θέλει να πετύχει ο Ten Hag, με το να αποδώσει και η ομάδα όσον αφορά τους πόντους και το ποδόσφαιρο. Εντάξει, με κάλυψες πλήρως, okay. Δηλαδή δεν βρήκα κάτι να απαντήσω. Νόμιζα θα πεις ότι ξέρω εγώ, εντάξει, επιστρέψαμε. Ερχόμαστε, ναι. Ναι, ερχόμαστε μόνο. Κρυφτείτε, όχι. Αλλά ναι, θα συμφωνήσω πλήρως. Είναι ένα αντικτυπικό μια νέα αρχή ίσως που μπορεί να διαρκέσει λίγο παραπάνω και ίσως δούμε κάποια πράγματα πλέον να φαίνονται και στο γήπεδο. Αφού βλέπουμε την άμυνα της United να είναι πλέον όπως θα έπρεπε να είναι από την αρχή, ακριβώς. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλό βήμα. Ακριβώς. Δεν έχω κάτι με τον αρχηγό, με τον Maguire. Δεν ξέρω γιατί είναι αρχηγός, αλλά τέλος πάντων. Δεν έχω κάτι με τον Maguire. Ναι. Απλά είμαι της άποψης ότι πρέπει η ομάδα να κατεβαίνει σε κάθε παιχνίδι με τους καλύτερους δυνατούς παίκτες σε κάθε θέση. Οπότε ο Μαρτίνες έχει κάνει πραγματικά δύο πολύ καλά παιχνίδια και με τη Λίβερπουλ και χθες. Είχε 100% προχθές αποτελεσματικότητα στις νέες μονομαχίες, κεφαλιές. Αν και το λένε κοντό και τα λοιπά, οκ, το δέχομαι, Αγγλία, είναι ψηλά τα κορμιά. Τέλος πάντων, πρέπει να βρει αυτή τη φόρμουλα που λέμε ότι έχει στην άμυνα, ότι να το δέσει με το Βαράν. Πήραν το Μαλάσια τώρα στο αριστερό back. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να υπάρξει αυτή η ηρεμία στην άμυνα που έχει πάρα πολλά χρόνια να δει η United. Δεν θα κάτσω να πω ότι είναι ο Vidic και τα λοιπά που λένε κάποιοι, εντάξει. Εντάξει, σίγουρα. Ναι, αλλά πιστεύω υπάρχει μια βελτίωση από τον Maguire και θα το δούμε και πιστεύω και μέσα στη χρονιά αυτό. Ελπίζω. Μάλιστα, πολύ, πολύ ωραία πάντως η άποψή σου πάνω σε αυτό το παιχνίδι, γιατί είχα και εγώ ακριβώς την ίδια. Ήθελα να δω, εγώ από τη στιγμή, το είχα πει και στο προηγούμενο, ότι από τη στιγμή που ο Maguire τον είδα στον πάγκο, εγώ ένιωσα την απειλή. Ναι, το είχα ακούσει, ναι. Ναι, δηλαδή εντάξει. Είναι καλό νέο για τους αντιπάλους ότι θα παίξει ο Maguire πλέον, δεν είναι ότι... Ναι. Λοιπόν, ας πάμε τώρα πάλι στην Chelsea, που πάλι πήγε να τα βρει λίγο σκούρα, γιατί δεν φτάνει το ότι έμεινε 10 παίκτες από το μόλις το 28 με την κόκκινη που δέχτηκε ο Γκάλαχερ. Φαίνεται ότι και η Leicester, επειδή η Leicester εγώ το έχω πει επανελειμμένα ότι δεν με έχει πείσει φέτος καθόλου, δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή, μην επαναλαμβάνομαι κι εγώ συνέχεια, φάνηκε πάλι να πιέζεται η Chelsea. Και δεν ξέρω αν αυτό πώς θα συνεχίσει βέβαια με αυτό το πράγμα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που αποκλείεται να την βλέπει κανένας εκτός των top 5, top 6. Πολύ δύσκολο θα τοποθετήσεις εκτός.
Αλλά σίγουρα, μέχρι στιγμή ναι, δεν ξέρω. Περιμένουμε σίγουρα και τον Φοφανά πλέον που είτε. Τώρα αυτό θα διαδεχτεί τον captain σα στην πιο μεταγραφή. Ακριβώς. Έχει ξεφύγει αυτό με τα λεφτά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Τουλάχιστον θα φύγει ο τίτλος ότι έχουμε τον πιο ακριβό αμυντικό και έχουμε τον πιο ακριβό αμυντικό τουλάχιστον. Θα φύγει αυτό, ναι, όντως. Θα το ξεχάσουμε λίγο, ναι. Ισχύει. Βλέπουμε πάλι τον Κουκουρέ για να δίνει μια assist. Θα πω ότι φαίνεται να έχει μπει πάλι, να έχει μπει ήδη στο κλίμα. Και τα δύο γκολ τα έβαλε ο Στέρλινγκ. Που παρά τις όλες αυτές, ας πούμε, τον κράζουν των εισαγωγικών, φαίνεται αυτό που είχαμε ξανασχολιάσει στις εκπομπές, ότι ο Στέρλινγκ ξέρει να βάζει την μπάλα στο τέρμα. Μπορεί να κάνει αυτά τα περίεργα που μπορεί να τη χάσει ένα τετραπέτ που είναι και μια εστία, αλλά αυτό το κάνουν όλοι. Εντάξει, όλοι θα την πάθουν. Έβαλε τα δύο γκολ και χάρη στην νίκη στην ομάδα του. Ναι, η Chelsea, επειδή είδα και το match, όχι όλο, αλλά πολύ μεγάλο κομμάτι, το πιστεύω πήρε την νίκη ακριβώς επειδή αυτό που είπα στην αρχή, ότι η Leicester πιστεύω ότι είναι ίσως από τις πιο στάσιμες ομάδες της Premier League τα τελευταία χρόνια. Τι εννοώ? Έχει ένα κορμό, καλά κάνει και τον έχει, αλλά δεν τον αξιοποιεί κατάλληλα με τις κατάλληλες προσθήκες. Δηλαδή έφυγε ο Σμάιχελ, ας πούμε, δεν κοιτάει να φτιάξει λίγο τη μεσαία της γραμμή, να πάρει κάτι επιθετικά. Σφεύγει ο Φαφανά τώρα, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός αμυντικός για εμένα. Είχε τις ευκαιρίες της βέβαια, επειδή έμεινε με 10 Chelsea, δηλαδή ο Μεντί έκανε πολύ καλές αποκρούσεις και ανασταλτικά η Chelsea κράτησε το 2-1. Ωστόσο, η Chelsea δεν έχει παρουσιάσει ακόμα τη σοβαρότητα που μπορεί να επιδείξει σε άλλα μάτς ή που έβγαζε πέρσι τουλάχιστον. Πήρε την νίκη, πολύ δύσκολη νίκη με 10 παίκτες, έβαλε 2 γκολ με 10 παίκτες, τα 2 γκολ του Sterling. Δεν ξέρω αν συνεχίσει σε αυτό το στυλ, αν θα καταφέρει να φτάσει, ας πούμε, στη δεύτερη και τρίτη θέση, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να την ξεγράψουμε από τις πρώτες. Απ' την άλλη, η Leicester έχει μόλις 9 ισοπαλία την πρώτη αγωνιστική στα πρώτα 4 παιχνίδια. Δεν δείχνει το πρόσωπο που έδειχνε τις άλλες χρονιές. Δεν ξέρω τι πιστεύεις εσύ, αν θα καταφέρει να κυνηγήσει την Ευρώπη. Εμένα, έτσι όπως παίζει αυτή τη στιγμή, μου μοιάζει ότι θα κυνηγήσει να τερματίσει τη δεκάδα, ας πούμε. Ναι. Δεν είναι τόσο λάθος το πώς το βλέπεις, γιατί αυτό φαίνεται στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Απλά είναι αυτή η λογική, είναι η φανέλα, ας πούμε, και λες ότι είναι η Chelsea, δεν γίνεται, ας πούμε. Αλλά όταν βλέπεις αυτές τις εμφανίσεις, κρατάς και ένα μικρό καλά, λέω. Συμφωνώ. Δηλαδή αυτό, αν ξαναεπιστρέψει ο James επιθετικά, ας πούμε, πάλι, γιατί πλέον έχει γυρίσει πίσω στην τριπλέτα της άμυνας. Ναι, τον βάζει center back ο Rodgers, το παρατήρησα και εγώ αυτό. Αυτό, αν ξαναγυρίσει δηλαδή πάλι, αν επιστρέψει ο Chilwell, αν γίνει κάποια πάλι πράγματα με τον Καντέ που ταλαιπωρείται με τραυματισμό, ίσως αυτό να βοηθήσει πάλι στο να επιστρέψει η Chelsea, αλλά αυτό, τη σοβαρότητα, έχει χάσει ο Mount, δηλαδή έχει εξαφανιστεί, ας πούμε, μέχρι στιγμής. Δεν έχουμε δει κάτι που ήταν εξαιρετικός ο Mount, έτσι. Ναι, γενικότερα η Chelsea έχω παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια. Οι μεταγραφικές της περίοδοι είναι πολύ έντονες. Είτε φεύγουν πολύ, είτε έρχονται πολύ. Ας πούμε τώρα της έφυγε ο Βέρνερ, της έφυγε ο Χάτσον Οντόι, διάβαζα τώρα ότι φεύγει. Ο Ρούντιγκερ. Δεν ξέρω αν βοηθάει στην ησυχία της ομάδας αυτό το έρχονται 5, φεύγουν 5. Δηλαδή, συμφωνώ ότι η μεταγραφή του Κολυμπαλή, ας πούμε, είναι πολύ καλή. Της έφυγε ο Κρίστενσεν. Δεν ξέρω αν αυτό βοηθάει στην ισορροπία της ομάδας, πω την αλήθεια. Έφυγε ο Λουκάκου. Υπάρχουν πολλές καμπύλες, ας πούμε, πάνω κάτω στη Τζέλσι. Σίγουρα. Οπότε μένει να δούμε που θα πάει και αυτό το θέμα με τη Τζέλσι. Πάμε να δούμε και την Τότεναμ που συνεχίζει στις καλές εμφανίσεις. Κέρδισε 0-2 την Νότιγχαμ. Εντάξει, η Νότιγχαμ, όπως φαίνεται, δηλαδή, δεν κάνει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Και η νίκη που έκανε με τη West Ham, πάλι ήταν αποτέλεσμα ήταν αρκετά δύσκολο να γίνει αυτό. Έχασε τα πάντα που έρχεται. Και το πάλι. Έχασε το στοίχημα, αυτό δεν μου το θυμίζει. Ωραία, προχωράμε. Προχωράμε, ναι. Πάλι είδαμε τον Κέιν να πετυχαίνει δύο γκολ που θα μπορούσαν να είναι τρία, αλλά ο Χέντερσον ξανά έπιασε πέναλτι. Ξανά πέναλτι, ναι. Ναι, οπότε αυτό. Η Τότεναμ δεν έχω να σχολιάσω εγώ κάτι συγκεκριμένο. Είναι όπως την είχαμε φανταστεί. Ο Κέιν μπαίνει πάλι στο παιχνίδι. Ο Σον είναι, περιμένουμε να βρει ακόμα λίγο τα παδήματά του. Κουρουσεύσκι, Ριτσάρλισον, οι assist. Οι δύο νέες και καλά πάλι προσθήκες, ας πούμε, στην ομάδα. Γενικά, εγώ βλέπω ότι αυτό κυνηγάει σίγουρα κάτι καλύτερο από τις προηγούμενες χρονιές.
και ίσως είναι πάλι μια ευχάριστη έκπληξη για να αλλάξουν λίγο τα δεδομένα. Ναι, αυτό, θέλω ναι, να συμφωνώ, συμφωνώ. Σίγουρα ο Κόντε έχει βελτιώσει πάρα πολύ την ομάδα από πέρσι που ανέλαβε. Κατάφερε να τη βγάλει Champions League πέρσι, σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, πολύ την είχαν ξεγράψει την Tottenham. Έχει κάνει κάποιες προσθήκες όπως ο Πέρισιτς, ο οποίος δεν είναι στο άνθρωπο της ηλικίας, αλλά προσφέρει αυτή την εμπειρία που χρειάζεται η Premier League. Ακριβώς. Έχει 10 βαθμούς σε 4 παιχνίδια, μόλις μια σοπαλία στο Stamford Bridge. Ακόμα και που ήρθε στο 90 φεύγα, δεν έχει σημασία. Είναι σοβαρή μια στιγμή η Tottenham. Πέντε από μάτς της. Άμα συνεχίσει έτσι, πιστεύω μπορεί να είναι πραγματικά πολύ ευχάριστη η έκπληξη. Σίγουρα και αυτό και μένει να δούμε, αυτό να δούμε και λίγο κάτι διαφορετικό. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, έτσι όπως παίζει η City μέχρι στιγμής και όπως παίζει ο Haaland, μάλλον θα είμαστε πάλι στο ίδιο έργο θεατές και δεν θέλω να το λέω από τώρα που είναι τόσο νωρίς, αλλά εντάξει. Οκ. Okay. Τέλος πάντων, γενικότερα. Θα συνεχίσει το μονοπόλιο. Ναι, ακριβώς. Τώρα γενικότερα εντάξει, για τις Big Six δεν έχουμε κάτι να σχολιάσουμε. Στα επόμενα αποτελέσματα είδαμε, ήταν Aston Villa West Ham 0-1. Κέρδισε η West Ham. Επιτέλους. Ναι, πραγματικά επιτέλους. Wolves Newcastle 1-1, που ήταν ένα. Η Newcastle πλέον είναι και αυτή. Πολύ, δείχνει πολύ καλά δείγματα πέρα από τα λεφτά. Φαίνεται υπάρχει, ότι. Ναι. Η Newcastle είναι ουσιαστικά μαζί με την Brighton οι μοναδικές εισαγωγικά μικρομεσαίες ομάδες που ακόμα δεν έχουν κάνει ήττα στο πρωτάθλημα. Ναι. Και πραγματικά υπάρχει ενθουσιασμός στη Newcastle και από τις μεταγραφές πήραν και τον Ισάκ τώρα. Πλαισιώνεται μια πολύ καλή ομάδα. Σίγουρα θα παίξει για την Ευρώπη, πιστεύω, έστω για το Conference. Τώρα θα δείξει το βάθος που έχει το roster, η ψυχραιμία. Είναι πολλά τώρα στην Αγγλία που παίζουν τον ρόλο μέχρι το Μάιο. Αυτό ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι έχει τις ικανότητες να το προσπαθήσει. Δεν την ξεγάπω ότι είναι ο Κάστιλ. Ναι, έχει έναν ζηλινιασμένο σαν Maximen. Μπορεί να είναι λίγο τραυματίας τώρα ο Wilson, Carl Wilson. Αλλά φαίνεται ότι ναι, σίγουρα ξέρει τι κάνει, σίγουρα κάνει σωστές μεταγραφές. Μπορεί να είναι λίγο τσιμπημένη τιμή τώρα που είδαμε στον Ίσακ, αλλά έχει τα λεφτά. Ακριβώς. Τα πάντα στην Αγγλία έτσι κι αλλιώς πολλούνται και πληρώνονται πιο ακριβά από τα υπόλοιπα από τα αθλήματα, το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα. Οπότε, ναι. Εμένα η έκπληξη που μου φάνηκε. Ναι. Γενικά πιστεύω σε αυτή την ομάδα εδώ και πολλά χρόνια. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ακόμα δεν έχει ανταμυφθεί από άποψη βαθμολογική θέση. Είναι η Brighton. Σωστά. Η οποία το λέω όχι επειδή μας χαίρεσε πρωταγωνιστική έτσι. αλλά πραγματικά το ποδόσφαιρο που παίζει ο Γκράχαμ Πότερ στη Brighton ή που προσπαθεί να παίξει. Παρά τις απουσίες, της έφυγε ο Μπισούμα στο κέντρο. Έφυγε ο αριστερό μπακ πίσω τη Τσουτσουρέλα. Γενικά είναι λίγο δουλευταράς ο άνθρωπος και αυτό σιγά σιγά το αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα. Έχει κάνει 3 νίκες και 9 σοπαλία. Κέρδισε τη Λίτζ 1-0. Κοντά στη Λίτζ που παίζει που πάει είναι και αυτή εξαιρετική, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή η Λίτζ που λέμε εντάξει, έπαιξα με τη Λίτζ. Η Λίτζ φέτος έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ μεστό πρόσωπο μέχρι στιγμή. Το Ροντρίγκο είναι ακριβώς. Ακριβώς. Παραμένει η Brighton ακόμα έκτη. Μένει να δούμε ακριβώς αυτό που σου είπα και για την Newcastle. Αν θα καταφέρει στο βάθος της χρονιάς, στα πολλά παιχνίδια που μαζεύονται από την Αγγλία με τα πολλά κύπελα και να ανταπεξέλθει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις του πρωταθλήματος. Αυτό. Και να κρατήσει τη βαθμολογία της ψηλά. Γενικότερα, Brighton, Crystal Palace, Newcastle. Φέτος περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Κάτι ακριβώς. Και μακάρι να το δούμε γιατί είναι σίγουρα πολύ ενδιαφέρον. Και τέλος έχουμε και τον Brentford Everton 1-1. Η Everton ξανά δεν κατάφερε να πάρει νίκη. Εντάξει. Η Everton έχει ξεκινήσει, είναι αρκετά άσχημα στο πρωτάθλημα. Έχει μόλις 2 πόντους σε 4 παιχνίδια. Δεν ξέρω ο Lampard αν θα καταφέρει να αλλάξει κάτι στην ομάδα. Και εγώ δεν πιστεύω νομίζω. Ότι πέρσι τη γλίτωσε. Μακάρι να την ξαναγλιτώσει και φέτος. Δεν λέω το αντίθετο. Ωστόσο πάλι πιστεύω ότι θα παλέψει να μείνει στην κατηγορία. Αυτό και εγώ έτσι το βλέπω, ειδικότερα αν και ο Γκόρντον, όπως είχα ξαναπεί, που είναι ο καλύτερος. Εντάξει, ο καλύτερος. Είναι από τους δυνατότερους που έχει, ας πούμε, η επιθετική. Είναι. Γιατί ο Κάλβερτ Λιούιν είναι τραυματίας. Φύγει κι αυτός, ναι, τα βλέπω πολύ σκουρά τα πράγματα, δεν ξέρω. Και εγώ δεν το βλέπω να κάνει κάτι. Δηλαδή, η Μπρέντφορντ μου φάνηκε που μου κάνει εντύπωση που δεν κατάφερε να κερδίσει, ειδικά στην έδρα της. Γιατί έχει δείξει καλά στοιχεία η Μπρέντφορντ, τώρα θα δείξει. Μένει να δούμε μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, άμα θα γίνει καμιά ακόμα κίνηση. Βλέποντας ήδη τα πρώτα παιχνίδια, να γίνουν ενισχύσεις στις ομάδες, να δούμε
τι θα καταφέρουν μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτά είχαμε λοιπόν να σχολιάσουμε. Η επόμενη αγωνιστική είναι πολύ πολύ σύντομα, είναι τώρα την Τρίτη. Δηλαδή, εντάξει, αυτό είναι κάτι που βαράει δύσκολα και στους παίκτες. Έχουν και τόσες αγωνιστικές πολύ κοντά η μία με την άλλη. Έχουν και το Champions League. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για πολλούς παίκτες. Ναι, σιγά σιγά φορτώνεται το πράγμα και από πρωτάθλημα και από εγχώρια κύπελα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Έχουμε την Τρίτη Crystal Palace Brentford, Fulham Brighton, Southampton Chelsea, Leeds Everton. Την Τετάρτη Bournemouth Wolves, Arsenal Aston Villa, Manchester City Nottingham Forest, West Ham Tottenham, Liverpool Newcastle. Και την Πέμπτη Leicester United. Που μετά, μην ξεχνιόμαστε, το Σάββατο έχει ξανά αγωνιστική. Δηλαδή για τους φιλάθλους όλη τη Premier League είναι σίγουρα μια τρομερή, θα είναι μια τρομερή εβδομάδα. Δεν θα σταματάμε να βλέπουμε. Χαρά να έχουν να μας ακούνε στα podcast μας. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, αυτά και για αυτή την εκπομπή. Δεν ξέρω πώς σου φάνηκε. Αγαπάμε το αγγλικό ποδόσφαιρο και αυτό βγαίνει προς τα έξω, νομίζω. Αυτό ακριβώς θα πω και εγώ. Οπότε μείνετε συντονισμένοι να μας ακούτε έτσι, να μαθαίνετε και εσείς τίποτα. Όχι, εντάξει, σταματάω. Και θα τα πούμε την επόμενη φορά ξανά συντονισμένοι εδώ. Ακριβώς. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλή συνέχεια.